Εκδηλώσεις για την επέτειο λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και απόδοση της οφειλόμενης τιμής προς τους νεκρούς, τα θύματα και τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην πόλη των Σερών. Μετά τη δοξολογία ακολούθησε κατάθεση στεφανιών στο μνημείο του Εμμανουήλ Παπά στην πλατεία Ελευθερίας. Η σημερινή επετειακή ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της Εθνικής Αντίστασης του ελληνικού λαού απέναντι στις δυνάμεις του ναζισμού και του φασισμού έχει ιδιαίτερη σημασία. Λόγω του ότι έχουμε την επανεμφάνιση του νεοφασισμού στην Ευρώπη της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης όπως και στη χώρα μας, η σημερινή μέρα δεν πρέπει να είναι μόνο ένας επετειακός συμβολικός εορτασμός, αλλά η ιστορική μνήμη να φέρει στο μυαλό μας και να μείνει χαραγμένο, ούτως ώστε ο αντιφασισμός και η δημοκρατική ιδέα να μείνουν πλέον στη μνήμη μας και στη συνείδησή μας. Η τελετή της ημέρας λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το σύνθημα «Ποτέ πια πόλεμος, ποτέ πια φασισμός» ηχεί στις καρδιές και στις ψυχές όλων μας. Ο ελληνικός λαός με το όχι που είπε στο ξεκίνημα του πολέμου, με την εθνική αντίσταση, ο σεραϊκός λαός ιδιαίτερα με όλα αυτά τα όσα τράβηξε από τη βουλγάρικη κατοχή το 40-43 και τελικά η λήξη αυτού του πολέμου, πιστεύω ότι οι μνήμες αυτές θεμελιώνουν μέσα στις ψυχές όλων μας τις αξίες της ειρήνης, της ομόνοιας, της αλληλεγγύης, έτσι ώστε να μην θρηνήσουμε ξανά θύματα, να μην περιέλθουμε ξανά στον παραλογισμό και να είμαστε στον δρόμο της λογικής.